Η κλοπή του σωλήνα διοχέτευσης οξυγόνου στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια που υπάρχει στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Μέχρι τώρα είχαν γίνει γνωστές δεκάδες κλοπές σε προσωπικά αντικείμενα νοσηλευμένων, συνοδών καθώς και μελών του προσωπικού. Η κλοπή όμως του σωλήνα διοχέτευσης του οξυγόνου βάζει το θέμα της ασφάλειας σε μια ιδιαίτερα σοβαρή βάση. Και αυτό διότι η παρέμβαση στο σύστημα αυτό έκρυβε σοβαρότατους κινδύνους για τα μέλη της συμμορίας και για το νοσοκομείο. Η πιθανή έκρηξη, η προβληματική χορήγηση οξυγόνου στους συνδεδεμένους ασθενείς δείχνει την ανάγκη της επίγουσας λήψης μέτρων. Σε εποχές με τεράστια πρόοδο σε συστήματα υποπτίας κτηριακών συγκροτημάτων, θα μένουμε ακόμα στη λογική του ενός φυλακά. Εμείς έχουμε πολλές φορές κατ' επανάληψη δημοσιοποιήσει την ανασφάλεια που υπάρχει στον χώρο του νοσοκομείου. Ναι. Εντάξει, αυτό το γεγονός το συγκεκριμένο δεν μας είχε ξανατύχει, αλλά κλοπές πάρα πολλές άλλες μας έχουν τύχει. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη οργάνωσης της φύλαξης στο νοσοκομείο, την ενίσχυσή της, αλλά και την οργάνωση έστω και αυτών που είναι σήμερα. Ναι. Δυστυχώς η διοίκηση περί άλλων τη βάζει. Δεν ασχολούνται καθόλου, δεν δίνουν τις σωστές κατευθύνσεις και οι κλοπές, και όχι μόνο, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Εδώ έχουμε κλοπές ατόμων που έχουν μπει ακόμη και μέσα στον χώρο του χειρουργείου και έχουν κλέψει χρήματα. Ή ακόμη και μέσα στον χώρο των εργαστηρίων, τις προάλλες έκλεψαν μέσα από τα κτηνολογικά εργαστήρια. Δηλαδή και άλλα εργαστήρια, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο σύνηθες, δεν θα πω καθημερινό, αλλά είναι ένα φαινόμενο σύνηθες πλέον. Μέτρα δεν λαμβάνονται, παρότι έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι να οργανωθεί καλύτερα το όλο. Η όλη διαδικασία και όλη η κατάσταση, δυστυχώς κανένας δεν ασχολείται επί της ουσίας με το όλο ζήτημα. Τα έχουν αφήσει τα πράγματα, λέμε ότι έχουμε ασφάλεια απλά για να την βλέπουμε, αλλά δεν επιλαμβάνεται όλων εκείνων των ζητημάτων για τα οποία εμείς ζητούσαμε να υπάρχει ασφάλεια στο νοσοκομείο. Το να πάρεις μια ασφάλεια για να απασχολήσεις 5 και 6 ανθρώπους δεν λέει τίποτα. Αν αυτοί δεν σου προσφέρουν εκείνο το οποίο πρέπει να σου προσφέρουν, μην τη στείνεις, μην τη φτιάχνεις αυτού του είδους την ασφάλεια.